Στο σημερινό νομοσχέδιο, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταθέτει τροπολογία για την παύση, για την ακύρωση των πληστηριασμών για χρέη προς τράπεζες και τα κοράκια, τα φαντς που έχουν αγοράσει τα κόκκινα δάνεια, αλλά και για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, από τα οποία απειλούνται οι λαϊκές οικογένειες. Ξέρετε πολύ καλά πως η πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, αναμενόμενη βέβαια, ανοίγει ένα νέο πιο άγριο γύρο επέλασης στη λαϊκή κατοικία, αφού λύνει τα χέρια των φαντς και των εταιριών διαχείρισης δανείων για τη διενέργεια μαζικών πληστηριασμών. Και αφήστε πια τα κροκοδίλια δάκρυα. Ξέρουμε πολύ καλά πως η επικίνδυνη αυτή εξέλιξη είναι δικό σας έργο, έργο όλων όσων κυβερνήσατε. Να σας θυμίσω τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ που παρέδωσε τα κόκκινα δάνεια στα αρπακτικά των φαντς, το ξέρετε. Στη συνέχεια το πτωχευτικό νόμο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το ξέρετε. Ή μήπως θέλετε να σας θυμίσω μια σειρά μέτρα που όλοι σας ψηφίσατε για να ενισχύσετε το αντιλαϊκό οπλοστάσιο με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και άλλα, για να υλοποιηθεί ένας σχεδιασμός που βυθίζει τα λαϊκά στρώματα στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Ορίστε λοιπόν, στηρίξτε, ψηφίστε την τροπολογία του ΚΚΕ. Εμείς πάντως μαζί με άλλους αγωνιστές θα συνεχίσουμε να είμαστε μπροστά στον αγώνα ενάντια στους πληστηριασμούς που βγάζουν στο σφυρί τα λαϊκά σπίτια. Σας ευχαριστώ.